Έχουν ένα πολύ ωραίο σπίτι. Ναι. Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Και εκεί περνούν και το μεγαλύτερο διάστημα των διακοπών τους με φίλους κυρίως. Mm-hmm. Δηλαδή δεν βγαίνουν. Εγώ δεν ξεχνάω. Που πέτυχα πέρσι κάποια στιγμή, έτσι ήταν μέσα Αυγούστου το Μιχάλη στην Άουσα που πρωί, να εγώ με τα παιδιά. Και ήταν άσπρος. Και του λέω, παιδάκι μου, του λέω, δεν είσαι, δεν κάνεις διακοπές. Όμως μου λέει, εντάξει, είχα κάτι εμφανίσει, κάτι αυτό. Τώρα ήρθα να ξεκουραστώ. Και τώρα μου λέει, είχε πήγαινε κάτι σε ένα ΚΕΠ, σε μια υπηρεσία. Δηλαδή, γενικώς, είναι πολύ χαλαρή. Που... Και η παραλία που επιλέγουν να πάνε συνήθως, επειδή είναι κοντά στο σημείο που μένουν, δεν έχει άνθρωπο. Όταν δεν έχει άνθρωπο, όμως έχει πάρα πολύ αέρα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μπάνιο. Σωστό. Θα έχεις μελετήσει. Είναι κύριο να πάω στην Πάρο, να μην βγαίνω καθόλου έξω, να πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μόνο κάτι πέτρες και άνθρωποι. Και να πηγαίνω και στο ΚΕΠ να κάνω τις γραφειοκρατίες. Όχι, παιδί μου, τώρα εντάξει, μπορεί να έχει μια δουλειά. Αυτά γίνονται τον Αύγουστο. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που ενδεχομένως δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Εσύ τι θέλεις, τα all inclusive με το βραχιολάκι. Εγώ να έχει 15 μέρες να κάτσω στη βιλάρα και να μην βγω έξω καθόλου. Σκότωσέ με καλύτερα. Καλά, από επιλογή το κάνουν, δεν τους αναγκάζει κανείς. Δεν τους λέει κλειστείτε στο σπίτι. Επιλογή μου έκανε εντύπωση και εμένα. Πάντως γενικά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι από τα πρόσωπα που κάνει μακροχρόνιες σχέσεις. Δηλαδή και με τη Δέσποινα Ολυμπίου 5 χρόνια και με τη Ζέτα τώρα 10. Δηλαδή, που είναι και η Ζέτα αντίστοιχα. Δηλαδή δεν μας έχει απασχολήσει με πάρα πολλές σχέσεις. Μόνο με ανθρώπους που ήταν στο πλευρό τους πάρα πολλά χρόνια. Απλά το γάμο δεν αποφασίζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διαφορετικά τις σχέσεις. Μπορεί να ταιριάσουμε σε αυτό. Ναι. Θέλουμε σε εισαγωγικά. Κολοκυθώ, δεν θα ξεχάσω. Πότε ήταν πέρσι, πρόπερς μας είχε δώσει μια συνέντευξη στην αρχή της σεζόν. Εσύ την είχες κάνει πέρσι. Ναι, που μας είχε πει ότι κανονικά η Ζέτα του μαγειρεύει, ότι μου λέει ζούμε σαν παντρεμένοι. Mm. Το ότι ας πούμε δεν έχει έρθει το χαρτί, η ευλογία, δεν ξέρω αν θέλουν να το σκεφτεί. Μπορεί να μην θέλουν και παιδί, παιδιά. Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά η ζωή τους, η καθημερινότητά τους είναι ενός ζευγαριού. Πώς περνάνε όμως τα χρόνια, βρε παιδιά. Πότε πέρασαν 10 χρόνια και είναι μαζί οι άνθρωποι αυτοί. Απίστευτο. Απίστευτο. Εδώ πέρασαν πόσα χρόνια που λείπει ο Σαρμπέλ από την Ελλάδα. Βάλε ένα γεια σου, Μαρία. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Παιδιά, ο άτιμος τι κάνει όμως. Έλατε, 5 χρόνια. Έχω γεννήσει δύο παιδιά στο Happy Day. Θυμάσαι που τον βγάλαμε εδώ πρώτη φορά το Σαρμπέλ μετά από καιρό που ήταν από το Λονδίνο. Αυτά είναι και ο Γρηγόρης και συνέχιση και εγώ. Κανονικά σε παραστάσεις. Πηγαίνει σε παραστάσεις, κάνει casting, παρακολουθεί 6 σεμινάρια υποκριτική. Ναι, Μαρία, άκουσε. Βλέπει, πηγαίνει. Πηγαίνει θέατρο και βλέπει. Πελάτη και on stage. Αυτό λέω παίζει. Ναι, τώρα που δεν ξέρω.